Κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός Εξωτερικών αυτή την ώρα συναντάται με τον Ρώσο ομολογό του, Σεργέι Λαυρόφ, στο Σότσι. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν θέματα διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας, καθώς και οικονομικές και εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών. Πάμε να μιλήσουμε με τον Νίκο Μελέτη, τον απεσταλμένο μας εκεί. Νίκο. Καλό μεσημέρι, Βούλα. Πριν από λίγο καιρό ανακοινώθηκε η διμερή συνάντηση, η τέταρτη συνάντηση που είχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών. Τώρα θα ξεκινήσουν οι δύο αντιπροσωπείες. Αργότερα, σε μία ώρα περίπου, θα έχουν κοινές δηλώσεις. Όπως το καταλαβαίνει στο ενδιαφέρον των διεθνών μέσων που είναι εδώ στο Σότσι και των ρωσικών μέσων, είναι στην πρώτη αντίδραση του Σεργέι Λαυρόφ στο χθεσινό επεισόδιο. Ακούσαμε και τον Αχιλέα Πατσούκα νωρίτερα, Νίκο. Ναι, βέβαια έχει ενδιαφέρον το τι θα πει με τα δικά του λόγια, το στόμα του ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Τώρα, στο θέμα είναι η τέταρτη συνάντηση του κ. Λαυρόφ με τον Νίκο Βέργα. Στο επίκεντρο είναι φυσικά τα επόμενα βήματα τη ελληνορωσική σχέση, στο πλαίσιο και των όσων συμφώνησαν οι δύο πρωθυπουργοί στην επίσκεψη του κ. Νησού στην Αθήνα και τη συνάντησή του με τον κ. Μητσοτάκη τον Μάρτιο. Είναι ιδιαίτερο ενδιαφέρον, βέβαια, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ανακοίνωση του χθεσινή ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο εκτός των άλλων επισημαίνει ότι η Ελλάδα και η Ρωσία στα περισσότερα παγκόσμια και περιφερειακά ζητήματα έχουν κοινή στάση και πιστεύουν στην επίλυση των προβλημάτων με πολιτικά διπλωματικά μέσα και στη βάση του ελληνικού δικαίου. Ένα από τα θέματα της συζήτησης είναι το πώς θα μπορούσαν να ξεπεραστούν οι συνέπειες της πανδημίας, οι οποίες έχουν πνίξει και τις τουριστικές σχέσεις των δύο χωρών, αλλά και τις οικονομικές εμπορικές σχέσεις. Οπότε το ενδιαφέρον τώρα, Βούλα, είναι στην δηλώση των δύο υπουργών σε μία ώρα περίπου. Να επισημάνω μόνο ότι αργά το απόγευμα ο Νίκος Βέργας θα φύγει από το Σότσι, θα μεταβεί στην Ανάπα, ένα ιστορικό κέντρο του ελληνισμού της Μαύρης Θάλασσας, όπου και θα συνεχίσει τις επαφές με Έλληνες εκπροσώπους των ομογενών εδώ. Νίκο Μελέτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.